Λοιπόν. Καλησπέρα. Παιχνίδι για την Evolution. Blazers LP. Καλό παιχνίδι και από τις δύο. Να έχουμε. Τον Προκοπίδη θα ανοίξουν το σκορ 2-0. Θα παίξουν το πικ πάρα πολύ όμορφα. Το καλά θα το πετύχει και ο Μπελεξίξ και θα σοφαρίσει σε 2-2. Πάνε μέχρι μέσα, δεν θα πετύχουν το καλάθι. Το 2-2 παραμένει. Και ο Χάρη. Μπαλαντές θα βάζουν εδώ. Έτσι. Βάζουν κάτω και την ανεβάζουν πάνω. Εύστοχο σουτ. Μπροστά η Ελπέ. Στην απόλυτη ισορροπία 4-4, συγγνώμη. Το καλάθι δεν θα έρθει. Θα πείσει με το δεξί, θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος η πρώτη. Νέο προβάδισμα για την Ελπέ. 4-5. Προκοπήδης εύστοχος και στη δεύτερη, θα δώσει προβάδισμα 2 πόντες στην ομάδα του. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-3 σε αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Οι Blazers είναι η αλήθεια ότι τα περισσότερα μάτς που έχουν χάσει στις λεπτομέρειες θα μπορούσαν να τα έχουν κερδίσει. Ίσως και να τους αδικεί το συγκεκριμένο ρεκόρ. Ίσως και όχι. Ο Προκοπήδης θα βάλει την, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα κερδίσει νέο φάουλ. Εύστοχος. Θα δώσει προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του. 4-8. Παναφορά της μπάλας. Καλάθι δεν θα έρθει. Θα αρέσει την υπόθεση με την κορυμπάου. Την μπάλα στο σίδερο.
ομάδα να γυρίσει σου τριών πόντων, ούτε τώρα. Την μπάλα είναι συστημένη στα χέρια του Καλάριδη. Σκαρπέλης. Ανδριάκος, μπάλα σε ψηλό, Καλάριδη. Θα πετύχει νέο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out, όλα έτοιμα. Blazers LP 4-11. Οι φιλοξενούμενοι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχουμε βήματα. Λοιπόν, νέο λάθος. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά στον Δημητρακόπουλο. Θα στοχίσει. Κατοχή και πάλι για τους Blazers. Μελής. Θα φύγει αντίθετα του screen. Δεν θα πετύχει τον καλάθι. Προκοπίδης. Θα πάει σε μία ατομική προσπάθεια. Θα δικαιωθεί. 4-13. Προβάδισμα 9 πόντων για τα ΛΠ. Θα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά την αναμέτρηση. Θα βγάλουν την άμυνα. Θεάκος. Προκοπίδης. Σουτιά 3. Άστοχο. Το καλάθι δεν θα έρθει. Σε πρώτο χρόνο θα έρθει σε δεύτερο. Διαχειρός Μπελεξή, ο οποίος και θα ρίξει τη διαφορά στους 7 πόντους. 6-13. Τέλος χρόνου, 6-13 παραμένει. Σουτιά 2. Μπελεξής για 3, θα βάλει και αυτό. Και θα ρίξει τη διαφορά. Τέσσερις. Οι Blazers θα κλέψουν με πρωταγωνιστή τον Πολυχρονίδη, ποιος θα ρίξει τη διαφορά ακόμα περισσότερο στους 2. 11-13. Τρέχουνε σέρι 7-0 οι Blazers. Εξής θα πάει μέχρι μέσα, θα βάλει και αυτό. Εξαιρετικός.
Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 13 όλα. Θα δώσει προβάδισμα. Με σκορ 13-16 για τα ΛΠΕ. Μπελεξή στο καβάτι. Νέο γαλάθι. Ουσιαστικά ο καλύτερος παίκτης, αυτός ηγείται των προσπαθειών της ομάδας του σε αυτά τα 8 πρώτα αγωνιστικά λεπτά του παιχνιδιού. Σκαρπέλης θα πετύχει το καλάθι. 15-18. Παραλαμβάνω, δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-3. Έχουμε βήματα. Ωραία, ήταν μπροστά, το είδε. Πάσα, σου για τρεις. Ο Πολυχρονίδης θα στοχίσει. Καλαρίδης στο rebound. Παραλίγο το λάθος, εν τέλει θα γίνει, θα κλέψουν την μπάλα. Ο Πολυχρονίδης θα γυρίσει, θα πάρει μέσα από τα χέρια την μπάλα ο Καλαρίδης. Θεάκος. Το 15-18 παραμένει, 34 δευτερόλεπτα. Γύρημα φωνάζει να τον πάγκο. Για το τέλος του πρώτου. Μπάλα θα περάσει χαμηλά. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ 15-18, θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο με την έναρξη του δευτέρου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Μπελεξή θα κλέψει. Θα κερδίσει το φάουλ. Thank you.
Την μπάλα στο σιδερό. Γιαννίμπας, Προκοπίδης μαζεψε. Την μπάλα στο Παλαρίδη. Πάει μέχρι μέσα. Κλείσει την μπάλα στο καλάθι, 15-20. Λοιπόν, 18-20 μετά την τρίποντη βόμβα. Διαφορά στους δύο. Οι δύο ομάδες είναι κοντά. Θα γίνει το λάθος. Διακρίς, άστοχα αυτή τη φορά. Καπρέτσος, στο Καλαρίδη. Πιάκος, θα γίνει το λάθος. Οι Blazers θα μιμηθούν τους αντιπάλους στο 100%. Καλαρίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Δεν είναι ο Καλαρίδης, το συγγνώμη, ο Προκοπίδης είναι. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Αλλαγές. Τώρα εδώ για Γιαννίμπας την έφαγε πάνω στη διεκδίκηση. Εξού διακοπή, όλα είναι καλά. Ο ψηλός για να τον κοιτάξει. Καταλάβαμε όλοι τι θέλει να κάνει. Το λάθος έγινε. Δεν θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι. Πάντα εδώ στο κλειστό γήπεδο Στεφανόπουλος. Προκοπίδης αστοχήσει. Θα μειώσει τους τρεις. Η απάντηση είναι άμεση. Το ένα καλά θα ακολουθεί το άλλο. Ο Μοσκάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα να την αφήσει με το δεξί.
για να προσθέσει δύο πόντους στο ενεργητικό του αλλά και σε αυτό της ομάδας του. Αστοχός ο Καπρέτσος. Των τριών πόντων από τον Δελή για την ακρίβεια του φυσικά ας το πω. Καλαρίδης, νέο καλάθι. Τρεις για την απάντηση μέσα από τον Κατσάλι. Δημήτρη, δεν κρατάω σήμερα. Δεν κρατάω. Λοιπόν, 25-29. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά. Κακόπουλος στο διαδίο, μπάλα στο σίδερο. Παλαρίδης, για να δούμε, θα πετύχει νέο καλά. Θα το κάνει με αυτόν τον προσωπικό ιδιαίτερο τρόπο που έχει από χαμηλά. Θα δώσει προβάδισμα 6 πόντων στην ομάδα του. Σου για δύο, έστωχο. Απ' τον Καπρέτσο. Διαφορά στους 8. 25-33. Ανακτούν μια διαφορά ασφαλείας. Σου τριών πόντων μέσα κι αυτό. Κατσαλής ο σκόρερ. 28-33. Για να δούμε, ο Γιάννης θα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί στα ίσα από τον Δημήτρη Αγκόπουλο και έχουμε βήματα στη συνέχεια. Let's go.
ελεύθερος, θα το πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Για να δούμε αν θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Η πάσα δεν θα περάσει. Μάλλον για την ακρίβεια η πάσα πέρασε. Απλά δεν κατέληξε στα χέρια που έπρεπε. Αυτό του Δημητρακόπουλου. 2 και 55 για το τέλος του ημιχρόνου. Καλαρίδης. Στο δια 2 από τα 5. Κατσαλής, Κατζάρας, Πολυχρονίδης θα κερδίσει το φάουλ για 2, λέει ο ρεφ. Στην πρώτη 29-33. Η αλήθεια είναι ότι οι Lasers έχουν χάσει τα περισσότερα παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Αυτά που χάσαν θα μπορούσαν να τα είχαν πάρει. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Καλαρίδης με το Χατζάρα. Στην διατρής. Την μπάλα θα βρει σίδερο. Καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound. Ο Λιχρονίδης θα κάνει το λάθος. Καλαρίδης. Τροκοπίδης θα περάσει. Άρα λίγο να κάνει βήματα. Θα κάνει το λάθος όμως. Το νούμερο 24 των Lasers. Ο Κατσαλής θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα προσθέσει άλλους 2 πόντους. Το ενεργητικό του πραγματοποιεί εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο. Η διαφορά στους 2, 31-33. Θεάκος, Προκοπίδης. Πέφτει στο έδαφος για την μπάλα στο παρκέ. Ο Πολυχρονίδης θα δικαιωθεί. Κατοχή για τους Glazers. Πάμε σε ένα time out, 1 και 16, για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τέλος time out, οι οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν στους δύο πάγκους με το σκορ στο 31-33. Παναλαμβάνω, 1 και 16 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχουν τον έλεγχο του αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια του, μέχρι στιγμής τα ΕΛΠΕ. Μπαλά στον Κατσαλή, αυτή τη φορά δεν θα συνδεθεί με το καλάθι. Κατσαλής θα κλέψει. Σταυρωτές, θα προσποιηθεί, θα πάρει μόνος του την προσπάθεια και θα δικαιωθεί. Θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, 33-33, 42 δευτερόλεπτα για το τέλος. Γιάννη Μπάς. Στου διατρής, στο τέλος του χρόνου. Μελεξής θα βάλει μπροστά τους Lasers, 35-33, 8 δευτερόλεπτα. Πάμε σε νέο time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει να κάνουν σε αυτά τα 5 και 1 που απομένουν. Γιάννη Μπάς είναι επαναφορά. Κάποιος πρέπει να πάει. Πάτησε γραμμή. Πάτησε γραμμή ο Σκαρπελής. Yeah.
Τσαλή στη λήξη. Τέλος ημιχρόνου. Lasers LP 35-33. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημιχρόνο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Παιχνίδι ξεκίνησε. 35-33 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Οι Lasers θα στοχίσουν. Ο Βελίς δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Η μπάλα στη γωνία. Προκοπίδης θα τον μπουμπονίσει. Τριάντα πέντε. Και αυτός πολύ καλός απόψε. Μπελεξής. Θα προσποιηθεί. Θα πάει μέχρι μέσα. Επιμένει. Θα πάρει το rebound και θα κερδίσει και το foul. Βελής για δύο, εύστοχος. Το σιουτ του Προκοπίδη ήταν για τρεις. Τριάντα έξι προβάδισμα για τους Λέιζερ. Καλαρίδης πάρει την μπάλα και πάλι στον Προκοπίδη. Αυτός θα χάσει. Την πορτοκαλί μέσα από τα χέρια του, κατοχή για τους Lasers. Το 37-36 παραμένει. Βελής. Μπελεξής. Πάτησε γραμμή. Ο ρεφ ήταν εκεί, το είδε. Κατσαλής δεν έχει κανένα πρόβλημα να πετύχει ακόμα ένα καλάθι. Διαφορά στους τρεις. Γιάννιμπας. Προκοπίδης. Απειλή. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Δημήτρη, κάνε το άλλο. Σκαρπέλη στην επαναφορά. Καλαρίδης. Αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. Ο Δημητρακόπουλος έκανε πολύ καλή δουλειά. Επιθετικό rebound για τα ΛΒΕ. Θα κάνουν το λάθος, θα το κάνουν. Κατσαλής θέλησε να βρει με τρόπο εντυπωσιακό τον Δημητρακόπουλο. Κάτι τέτοιο δεν επιτέχθη. Στη συνέχεια παιδιά το 77 ποιος είναι? Στην διατρής, αστοχό από τον Γιάννιμπα. Δύο πόντων από το Βελί. 41-36 για πρώτη φορά προβάδισμα 5 πόντων για τους Lasers.
Σκαρμπέλης. Θα γίνει το λάθος. Χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Γιάννη Μπας. Είναι βήματα. Έχουν αλλαγές. Θεάκος στο παρκέ. Και Καπρέτσος. Blazers. Δεν διεκδικεί δαγμής ποιότητας, ότι παρακολουθούμε αυτές τις στιγμές. Καρπέλης είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έτσι εδώ στην πρώτη. Ο Φροκοπίτης θα στοχίσει. Ο κότς είπε να παίξουν ένα γυρίσει μπάλα. Θα πετύχει το καλάθι. Πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια του Σκαρπέλη. Θα μειώσουν στους δύο. Κατσαλής θα απαντήσει άμεσα. Θα κάνει το σκορ 43-39. Σκαρπέλης. Θεάκος. Θα γίνει το λάθος. Μπελεξής θα κλέψει. Κατσαλής και πάλι μόνος με το τέρμα θα στοχίσει. Την μπάλα out. Και θα λέγαμε αν μεταδίδαμε ένα άλλο το ποδόσφαιρο. Την μπάλα θα κάνει το χάδερι στο Προκοπίδη. Το 43-40-39 θα γίνει 43-42. Η διαφορά στον πόντο. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Βελής. Θα γίνει το λάθος. Προκοπίδης θα κλέψει. Θα πάρει το φάουλ. Time out. Ζητάει ο coach Αντωνακόπουλος. Θέλει χρέη. Coach απόψε. Τιμωρία γκάρ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Τρεις, αστοχό. Βελής. Παράβαση. Η μπάλα θα περάσει στα ελπέ. Το 43-42 παραμένει. Και για να δούμε αν θα περάσουν και πάλι μπροστά. Καρμπέλης κέρδισε το φάουλ. Να τσέξει ο Μολέσκο, να περάσει
Έσφαρο στην πρώτη. Κατοχή για τους Blazers. Σαράντα τρία, σαράντα τρία. Κατσαλής, θα πετύχει νέο καλάθι, νέο προβάδισμα για τους Blazers. Σαράντα πέντε, σαράντα τρία. Με τον Παπαθωμά απέναντι του, θα πάρει το σπίτι. Θα πάρει δεξί διάδρομο, θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Καλαρίνος θα πετύχει και το καλάθι. Παλικαρίσιο, 45-45. Μεγάλη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στην προσπάθειά τους για την κατάκτηση της δεύτερης τους νίκης στο πρωτάθλημα. Μία θα αποσπαστεί από την άλλη. Ήταν το τρίτο φάουλ του Προκοπίδη. Το Παπαθωμά και την γραμμή των 6.75 δεν κατάφερε να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι το οποίο θα πετύχει ο Σκαρτέλης και όχι μόνο αυτό. Θα κερδίσει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Σαράντα πέντε, σαράντα εφτά, νέο προβάδισμα για τα ΕΛΠΕ. Σαράντα πέντε, σαράντα οχτώ. Άρα λίγο το λάθος, το Παθωμάς. Είναι Κακόπουλος, Κατσαλής. Πάρει το screen για δύο, θα στοχίσει, rebound, κατοχή για ποιον, για τους Blazers. 2 και 12. Στην κατοχή τους 13 δευτερόλεπτα. Βελής, Κατσαλής, για τρεις, μέσα. 48 όλα. Κόβουλος ο rebound. Το πρώτο μισό δεν τον πέρασαν. Παράβαση 8. Θα χάσει την μπάλα. Είσαι πάνω στον Δημητρακόπουλο, είναι καλά και οι δύο θα σηκωθούν. Κατσαλής για τρεις, και αυτό όχι. Επιθετικό rebound, επίθεση 14, Κατσαλής με ταμπλό. Ούτε τώρα. 1 για 20. Δευτερόλεπτα. Τώρα και ο Μπέλος έπρεπε να την πάρει την προσπάθεια
να γυρίσει προς το καλάθι, να απειλήσει και να προσπαθήσει να συνδεθεί. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα της προτελευταίας τροφής του παιχνιδιού. Βελής κάσει τον έλεγχο της μπάλας. Κατοχή για τα ΛΠ. Καλαρίδης θα πετύχει το καλάθι. ...48-50-33 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου. Παπαθωμάς θα πάρει το φάου. ...48-50-23 για το τέλος, 14 για τους Blazers. Δημητρακόπουλος θα στοχίσει. 14 δευτερόλεπτα, όλα για τα ΛΠ. Γιάννη Μπάς. Καπρέτσος θα στοχίσει. 3 δευτερόλεπτα, Παπαθωμάς από το σπίτι του. Μάλιστα, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, όλα έτοιμα, το τελευταίο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. Εδώ θα λυθούν τα πάντα, πλην απρόπτου, γιατί πάντα όταν βλέπουμε τέτοιου είδους παιχνίδια φλερτάρουν και με την παράταση. Πρωτοπίτης θα πάρει το φάουλ. Μπάλα στο σίδερο. Μπάλα στα χέρια, ότι 3 δευτερόλεπτα προτού τελειώσει ο χρόνος. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 48-50. Στο συν 2. Τα ΛΠ. Λοιπόν, 8-58 για το τέλος του παιχνιδιού. Το σκορ είναι σε 49-50. Οι δύο ομάδες πραγματικά πάνε χέρι-χέρι σε όλο το μάτς. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια τελικά. Στο μπλε ή στο άσπρο. Και λίγο μοβ για να μας ακριβείς. Thank you.
Αλέξης. Εξαιρετική ενέργεια, υπέροχο, καλάθι, διαχειρός, Πολυχρονίδη. Έμεινε στον αέρα, απέφυγε τον αντίπαλο. Ο αριστερόχειρας πέτυχε ένα θαυμάσιο καλάθι και δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Μέναν, 51-50. Σέβεται η μπάλα στα χέρια, κατοχή για τους Blazers. Νέο time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εγκατέρωθος στους δύο φάγκους. Έχουμε παιχνίδι πάλι, 51-50. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Άλλο ένα παιχνίδι των Lasers που είναι derby. Άλλο ένα παιχνίδι των Lasers που τα πάντα θα κρυθούν στο τέλος. Για να δούμε αν αυτή τη φορά σταθούν πιο τυχεροί ή αν θα υποστούν ακόμα μία ήττα με ίδιο τρόπο. Θεάκος για τρεις. Άστοχος. Την μπάλα στα χέρια του Μπελή. Baseball πάσα για τον Μπελεξή. Θα περάσει. Εξαιρετική πάσα. Το μισό καλάθι ανήκει σε αυτόν. 53-50. Διαφορά στους τρεις. Προκοπίδης. Πάει μόνος του. Δεν θα πάρει απολύτως τίποτα. Μπελεξής. Έχουμε βήματα τι. Η φάουλ. Το φάουλ έχουμε. Από το Σκαρπέλι. Θα περάσει στον Μπελεξή. Τι ακριβώς έχασε τώρα εδώ. Προκοπίδης. Θέλησε να βρει τον Καλαρίδη. Λάθος πάσα. 6-43 για το τέλος. 53-50. Μπελής. Διατρής. Μέσα! Τι έβαλε ο Μπέλος. 53-53. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Πάνε χέρι-χέρι και από ό,τι φαίνεται θα πάνε έτσι μέχρι τέλος. Δημητρακόπουλος, βήματα. Κατοχή για τα Λιμπέ. Δεν θα ευθοχίσει. Εξαιρετικής ομορφιάς καλάθι από τον Μοσχάκη. Και 55-53. Rebound επιθετικό από τον Καλαρίδη. Καρπέλης θα κοπεί στα ίσα το Δημητρακόπουλο, αλλά Καλαρίδη, Καλαρίδης φωνάζει παρόν, θα πάρει την μπάλα, 55 όλα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Σουτ για 3. Όχι. Ριμπάδο από ποιον, από τον Καλαρίδη. Κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πού πάει ο Προκοπίδης τώρα, υπάρχει και το φρένο πέρα από τον γκάζι.
Χρειάζεται καθαρό μυαλό πάνω απ' όλα. Προκοπίδης, Καλαρίδης, Προκοπίδης. Μπάλα σωστά περνάει μέσα έξω. Απλά θα έπρεπε να επιδείξουν περισσότερη υπομονή τώρα εδώ. Το καλάθι θα έρθει. Πολυχρονίδης ο σκόρερ. 57-55. Μία σου και μία μου. 4:30, 3 για το τέλος. Πάμε σε time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Καλαρίδης, θα στοχίσει. Μπελεξής. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2. Στα 4:17. Από εδώ και πέρα τα πάντα θα παίξουν το ρόλο τους, τα φάουλ, οι βολές, τα λάθη. Αυτός που θα κάνει τα λιγότερα, αυτός που θα είναι πιο εύστοχος, αυτός θα πάρει και το παιχνίδι. 58-55. Προβάδισμα 3 πόντων. Που στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μια διαφορά σημαντική. Έτσι όπως πάει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιάννη Μπάς. Μπέλος. Πολύ όμορφη συνεργασία. Η μπάλα δεν ακούμπησε παρκέ. Το ιδανικότερο σενάριο για τον coach των φιλοξενούμενων. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Καλαρίδης. 58-57. Μπέλης. Θα προσποιηθεί. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά, Παπαθωμάς. Το στόπ από τον Καλαρίδη. Όχι, δεν θα περάσει, του είπε. 3:35. Θα κλέψουν την μπάλα οι Lasers. Μία πάσα είναι, θα τη δώσει. 60-57. Ο Μοσχάκης θα δώσει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. 3:10. Έχουμε φάουλ. Μόλις το δεύτερο. Εν αντιθέσει από το επόμενο που θα κάνουν τα ελπά οι Lasers θα διηγηθούν στις βολές. Προκοπίδης. Καλαρίδης. Προκοπίδης. Μπέλος για 2. Την πάδα από ποιο να τον μπελεξεί. Ευκαιρία για τους Glazer να βρεθούν στο συν 5 και στο συν 6. Όχι. Η μπάλα στα χέρια του Προκοπίδη. 2:43. Θα πάει μέχρι μέσα μόνος του. Θα στοχίσει. Καλαρίδης ακόμα ένα επιθετικό rebound. Τι έχασε. Εδώ οι Glazer στάθηκαν τυχεροί. Παπαθωμάς. Μπελής είναι μόνος του. Θα το πάρει. Όχι. Νομίζω ήταν η σωστότερη επιλογή, ήταν μόνος του. Έκανε το αυτονόητο. Μπέλος. Γιάννη Μπάς. Καλαρίδης. Ο κότσου λέει παίξε εσύ. Ένας-ένας. Μπέλος για 2. Επιθετικό rebound. Goal foul. Απίστευτα πράγματα. 60-59. Από τον Σκαρπέλη, ο οποίος θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή τη συμπληρωματική. Παιχνίδι το οποίο φλερτάρει έντονα με το έξτρα πεντάλεπτο. Εύστοχο στην πρώτη και μοναδική βολή που είχε στην διάθεσή του. 60 όλα. Κατσαλής. Έχει ώρα να μιλήσει, λέτε. Να είναι τώρα η πιο κατάλληλη, η πιο κρίσιμη. Γι' αυτόν. Κατοχή για τους Lasers. 9 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. 1:46.
Λεωνίδης. Θα πάει μέχρι μέσα. Να μην χτύπησε είναι το θέμα τώρα. Έτσι όπως έπεσε. Προκοπίδης. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο λίγος σκληρό τον Κατσαλή. Πρέπει να γυρίσει ο Πολυθρονίδης πίσω τώρα. Ενάμιση λεπτό για το τέλος αυτής της σπουδαίας αναμέτρησης. Καλαρίδης, την μπάλα χαμηλά. Σκαρπέλης έβαλε το δύσκολο πριν, έχασε το εύκολο τώρα. Θα πάει μέχρι μέσα, αυτή τη φορά ο Πολυκρονίδης θα πετύχει το καλάθι. 62-61-15. Το Κοπίδης, Κατσαλής θα του κλέψει την μπάλα. Ήρθε από πίσω, δεν τον είδε. 1-5, μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Μπελεξής, πολύ σημαντική επίθεση. Κατσαλής, 8 δευτερόλεπτα. Για 3! Ω, τι έβαλε ο άνθρωπος! 65-60. Και για να δούμε αν αυτό το εύστοχο σουτ 3 πόντων του Μπόμπερ, των Lasers, του κυρίου με το νούμερο 24 του Κατσαλή, αποτελέσει και το κύκνιο άσμα των φιλοξενούμενων. Εάν εκείνοι έχουν ακόμα τα αποθέματα, θα επιστρέψουν. Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, 65-60 το σκορ. Γιάννη Μπάς. Για 3. Καλαρίδης ο επιθετικό, θα πετύχει το καλάθι, γρήγορο καλάθι, το χρειαζόντουσαν 65-62. Δεν χρειάζεται να πάνε για φάουλ, υπάρχει χρόνος. Πού πάνε ακριβώς τώρα, για ποιο λόγο όλο αυτό. Μία άμυνα χρειάζονται. Κατσαλής, 14 δευτερόλεπτα. Θα πάει μόνος του, θα στοχίσει. Κατοχή για τα ΛΠΕ. Προκόπητης θα κερδίσει το φάουλ και θα διοικηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Για ποιο λόγο τους κάνανε φάουλ εκεί, ένας θεός ξέρει. Αστοχός. Κατοχή για τα ΛΠΕ, μάλιστα. 10 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τους κάναν το φάουλ εκεί. Ούτε για ποιο λόγο δεν βγήκαν τα box out. Έχουμε αλλαγή. Ο Χατζάρας θα περάσει στο παρκέ προφανώς για να αντιμετωπίσει τον Καλαρίδη, γιατί ο Αντωνακόπουλος βλέπει ότι σε αυτόν θα περάσει μπάλα. Προκοπίδης θα χάσει την μπάλα από την κατοχή του. 5 δευτερόλεπτα, οι Lasers θα πάρουν τη νίκη. Τι παιχνίδι παρακολουθήσαμε. 67-63. Ο Αντωνακόπουλος φεύγει προς τους οργανωμένους. Πολύ όμορφο παιχνίδι, συγχαρητήρια και στους δύο.
φυσικά στους νικητές, δεν το συζητάμε, αλλά και στα ΕΛΠΕ. Επαναλαμβάνω, Lasers ΕΛΠΕ 67-63. Καλό βράδυ σε όλους.